Είναι πολύ περίεργο παιχνίδι αυτό του ΠΑΟΚ με την Ουκρανική. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι, υπάρχει γκρίνια του προπονητή για παίχτες. Θέλουν να του φέρουν, παίχτες. Θέλουν να φέρουν το Βιερίνια, ο Κουτσολιάκος με 2 εκατομμύρια και τέτοια. Αυτός γκρινιάζει για εξάρι, οχτάρι, αστόπερ και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή φόρμα. Είναι αργός και βέβαια δεν ξέρω την εντεκάδα. Απέξει ο Μπίσεσβαρ, θα δούμε λίγο μπαλίτσα, περάσει μπάλα από τα πόδια του κτλ. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί με γκρίνια. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή θα περάσει αυτή την ομάδα, μπορεί να την περάσει και εύκολα, μπορεί να την περάσει και με 2-0. Μπορεί να την περάσει με 1-0 και με μέτρια μπάλα. Βλέπω δηλαδή πρόκριση του ΠΑΟΚ με αρκετή γκρίνια στην κερκίδα. Δηλαδή μια μιζέρικη πρόκριση. Πιστεύω ότι ένα 7-8 χιλιάδες θα έχει στην Τούμπα, κάτω από 10. Έχει αδειάσει όλη η Θεσσαλονίκη, βρίσκει πάρκινγκ στο φουλ. Εκείνο το οποίο πιστεύω ότι δεν θα δώσει χώρους πολλούς ο ΠΑΟΚ στην αντίπαλο, δεν θα ανέβει πολύ ψηλά να παίξει φαντεζή ποδόσφαιρο, γι' αυτό πιστεύω ότι το μάτς θα είναι χαμηλού σκορ. Δηλαδή τολμώ να πω ότι μπορούμε να δούμε και άντερ στην Τούμπα. Μπορεί στην Τούμπα να δούμε και άντερ. Το οποίο είναι ένα ποντάρισμα το οποίο περιέχει ρίσκο, αλλά ένας ΠΑΟΚ ο οποίος με 0-0 βολεύεται, μην νομίζετε ότι θα αρχίσει να φουλάρει πολύ, ούτε να παίζει το φουλ ποδόσφαιρο 3 Αυγούστου. Και άλλοι δεν είναι καμιά ομάδα με μεγάλη ποιότητα, ούτε αυτή θα πολύ ανοιχτεί κτλ. Οπότε δεν βλέπω να βλέπουμε και μεγάλη μπάλα. Τα χαφ του ΠΑΟΚ ποιότητα δεν δίνουν. Αν ξεκινήσει ο Μπίσεσβαρ, θα δούμε μια ποιότητα. Αν ξεκινήσει με τρία αμυντικά χαφ, δηλαδή ενδεκάδα δεν ξέρουμε. Αν παίξει Σάκοφ, Κάνια, Τσίμιροτ και παίξει τέταρτο ο Μπίσεσβαρ, δηλαδή παίξει τρία αμυντικά χαφ, Μακ, Τζάλμα και Πρίγιοβιτς, το άντερ για μένα δεν χαλάει. Αν παίξει ο Μπίσεσβαρ και είστε του σκορ, 1-2-0 μπορείτε να το παίξετε σκορ, αν παίξει ο Μπίσεσβαρ. Δηλαδή, αν παίξει ο Μπίσεσβαρ το παίζουμε 2-0 σκορ. Αν δεν παίξει ο Μπίσεσβαρ και παίξει με 3 αμυντικά χαφ, νομίζω το άντερ θα δίνει πάνω από 1-90, γιατί το ποντάρουν για πολλά λεφτά, για πολλά γκολ αυτό το μάτς. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου.